asta ya dirigia que exija tu nato das Bahia. Τα περισσότερα κρούσματα αποδεικνύεται πλέον ότι είναι μέσα στους χώρους δουλειάς. Στα σχολεία τέτοια παραδείγματα έχουμε και εδώ. Στέλνουμε το μήνυμα ότι στηρίζουμε τους υγειονομικούς αλλά και τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Να μην ξεχνάμε τη μάχη που δώσαν οι ταξικές δυνάμεις όλο το προηγούμενο διάστημα για να καταλήξει η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής αυτή τη στιγμή στη φυλακή. Αλλά δεν σταματάμε εδώ, συνάδελφοι. Γιατί ο πραγματικός εχθρός είναι η αστική τάξη που είτε σε περίοδους ανάπτυξης, είτε σε περίοδους κρίσης, αλλά και πανδημίας, πάντοτε κοιτάει να βγει πιο κερδισμένη. Ξεκινάμε από αύριο κιόλας να προετοιμάσουμε τη νέα απεργιακή μάχη στο δημόσιο τομέα για τις 15 Οκτώβρη. Συνεχίζουμε και να μας βρει η κυβέρνηση απέναντι την ώρα που πάνε να ψηφίσουν το επόμενο διάστημα όλα τα αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα. Αυτά είναι ένα, οι αλλαγές στο ασφαλιστικό, στους συνταξιούχους που θέλουν πλέον τους αυριανούς συνταξιούχους, τους σημερινούς εργαζόμενους να τους κάνουν ένα ασφαλιστικό που θα είναι ανακεφαλαιοποιητικό. Καταργούνε τώρα τα δώρα Χριστουγέννων την ώρα που χιλιάδες εργαζόμενοι, όπως για παράδειγμα στον κλάδο του επιστημισμού, εδώ και 7 μήνες είναι χωρίς εισόδημα. Καταλαβαίνετε το χρέος που έχουμε όλους αυτούς τους εργαζόμενους να τους πιάσουμε και να τους αναδείξουμε το μοναδικό δρόμο που είναι ο αγώνας και η κινητοποίηση κάτω από τα συνδικάτα μας, κάτω από τις ταξικές δυνάμεις που πάμε.